δεύτερο μέρος στις απόψινες καμπάνες. Την κάρτα που συζητήσαμε τελευταία με τον κύριο Πιστόλα, θα ήθελα οι καλοί συνάδελφοι να την κρατήσουν, διότι και μόνο το γεγονός ότι παραμένει ψηλά το πρώτο, το μεγαλύτερο, το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, είναι ο πληθωρισμός, είναι η ακρίβεια. Και κύριε Λεχουρίτη, καλησπέρα σας. Δεν ξέρω... Και χρόνια σας πολλά σήμερα που δεν θα έπρεπε να κάνετε εκπομπή. Έπρεπε να διασκεδάζετε. Να είστε εκτός στούντιο και να περνάτε όμορφα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το λέτε. Ναι, δεν το έχω... Πρέπει να σας πω ότι δεν το έχω καταφέρει ακόμα αυτό. Νομίζω ότι την τελευταία φορά που ανήμερα της γιορτής μου έκανα γιορτή, πρέπει να ήμουν γυμνάσιο. 15 χρονών. Εκεί. Και τώρα μικρός είστε, άρα μπορείτε να το ξανακάνετε. Ναι, τώρα είμαι πάνω στο πτυχίο. Ακριβώς. Λοιπόν, να δούμε λίγο την κάρτα. Είναι οι εξαμηνιαίες τάσεις της MRB, κύριε Λεχουρίτη. Να τη δούμε, γιατί όχι. Προσέξτε τώρα. Πληθωρισμός ακρίβεια 61,5%. Υγεία περίθαλψη 43,1%. Ανεργία 29,3%. Είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας η ακρίβεια. Και απορώ αυτές τις έρευνες, εφόσον στο Μέγαρο Μαξίμου, στο οικονομικό επιτελείο, τις έχουν πιο νωρίς, γιατί κάνουν συνεχώς έρευνες, σφιγμομετρούν συνέχεια, κυλιόμενες. Γιατί δεν κάνουν κάτι? Κύριε Παπαδάκη, πολλά ακούγονται επισκέψεις υπουργού, υπουργών, πρωθυπουργού, όμως το αποτέλεσμα παραμένει ακρίβεια. Άρα με ευχολόγια και ότι γίνονται έλεγχοι στην αγορά και πώς ανεβαίνουν ρε παιδιά οι τιμές στα προϊόντα. Πώς έχουμε ακρίβεια δηλαδή αφού ανεβαίνουν συνέχεια η τιμή ενός προϊόντος. Ξεκινάει 50 λεπτά στο χωράφι και καταλήγει 2 ευρώ στο ράφι. Το λάδι 4 ευρώ πέρσι, 16 φέτος. Πωλείται. Το φετινό, ουέ και αλλή μονό μας, που θα πάει με βάση τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί ότι θα πουληθεί στα 10 ευρώ περίπου, 9 με 10 ευρώ χοντρική. Ήδη ο παραγωγός πουλάει ντενεκέ λάδι εσοδείας 2023-2024 από 170, 180, 200 ευρώ. Όταν βλέπεις αυτά τα νούμερα και όταν κάνεις έρευνα αγοράς πόσο θα κοστίσει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι του 2023 και η έρευνα δείχνει ότι θα είναι ακριβότερο πάνω από 20%. Δηλαδή πέρσι κόστιζε ακριβώς τα ίδια προϊόντα 119,25 και φέτος κοστίζει ή θα κοστίσει μάλλον στα 146,55. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι όλοι μιλάνε πως χτυπάνε την ακρίβεια, πως χτυπάνε τις τιμές, αλλά το αρνάκι το υπολογίσαμε στα 13 ευρώ το κιλό, μπορεί να πάει και 14. Η γαλοπούλα στα 11, μπορεί να πάει και στα 12. Τι άλλο υπολογίσαμε? Το κρασί από 10 πέρσι μπορεί να... έχει ξεπεράσει τα 14, αλλά βάλαμε ένα μέσο όρο 14, ένα εφιαλωμένο κρασί. Το ίδιο συμβαίνει και τα μελομακάρονα, κουραμπιέδες, στα 16 ευρώ και πάμε μέχρι και 35 ευρώ το κιλό. Μελομακάρονα, λέει, σε ντελικατέσεν ζαχαροπλαστείο, 36 ευρώ το κιλό. Το ίδιο και οι κουραμπιέδες. Τι άλλο βλέπουμε? Τι έχουν μέσα, χρυσόσκονη έχουν αυτά? Τι έχουν? Δεν ξέρω τι έχουν, πρέπει να είναι από τις μπριζόλες που φτιάχνει ο Νουζρέ και βάζει μέσα χρυσόφυλλα. Προχωρώντας λοιπόν την έρευνα, θα δούμε ότι αυξήθηκε. Εντάξει, έλεγε κανείς, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Τώρα, εμένα δεν με ενοχλεί το ότι μπορεί να υπάρχουν μελομακάρουνα με 35 ευρώ το κιλό. Και από ποια άποψη το λέω?
είναι για, για τον Βαλάντιο προφανώς κάποιων συγκεκριμένων ανθρώπων. Με γεια τους, με χαρά τους. Αυτό που είναι ενοχλητικό, εκεί που είναι το πρόβλημα, είναι ότι αυτός ο οποίος θέλει να πάρει μελομακάρον, να αγοράσει, να τα πάει ένα δώρο για το σπίτι του, θα έπρεπε να έχει την επιλογή να, να υπάρχουν χαμηλότερες τιμές. Και βεβαίως να είναι μελομακάρονα, έτσι, όχι... Κύριε Παπαδάκη, σας είπα πάλι, όλοι μιλούν για την ακρίβεια, αλλά δεν είναι για να δουλεύουν τον κόσμο. Όχι το εννοούν. Το Λότο πριν ένα μήνα πήρε αύξηση 100%. Από 50 λεπτά η στήλη πήγε στο 1 ευρώ. Ναι. Το Τζόκερ πήρε αύξηση από 50 λεπτά η στήλη στο 1 ευρώ. Θα μου πείτε μην παίζεις τυχερά παιχνίδια. Μάλιστα. Άρα, να μην τρως τα τυριά τα οποία έχουν φτάσει στα 20 μα ευρώ. Αυτό είναι το θέμα τώρα, για να μην πηγαίνουμε στα άλλα. Γιατί υπάρχει, λοιπόν, κόσμος που μας ακούει, μας βλέπει, κύριε Λεχουρίτη, και κάθεται και μετρά. Ο μήνας έχει 12 και κάθεται και μετρά τα 50 λεπτά, το ευρώ, για να δει τι θα πάρει αύριο για να δεν πάει. Δεν υπάρχουν 12 του μηνός και δεν υπάρχουν λεφτά στην τσέπη. Ασφαλώς. Και περιμένουν, να... και περιμένουν όλοι το 13ο μισθό. Περιμένουν όλοι να τους δώσει το επίδομα η κυβέρνηση, ναι, να τους δώσει την αύξηση του 3% στη σύνταξη και βεβαίως, αν περισσέψει και τίποτα, να πάρουν και κανένα κομματάκι. Με αυτήν τη λογική και αυτήν την προοπτική δεν κάνεις ούτε Χριστούγεννα, ούτε Πρωτοχρονιά, αλλά και παράλληλα βλέπετε να πέφτουν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων και τα καύσιμα να είναι εκεί ακόμα. Αλλά όταν ανεβαίνουν, την επόμενη μέρα φάντομ γίνονται τα πρατήρια και ανεβάζουν τις τιμές των καυσίμων, λες και παραλάβανε εκείνη την ώρα καύσιμο. Όλα αυτά πρέπει να τα ξεπεράσεις, να τα προσπεράσεις μάλλον, και να πεις ότι εντάξει ρε παιδιά, και τι έγινε. Τι άλλο βλέπουμε? Έχει βομβαρδιστεί ο κόσμος και όλοι με ρωτούν για τα πράσινα, τα μπλε, τα πορτοκαλί και τα κίτρινα τιμολόγια. Λοιπόν, πώς σας φάνηκε η κίνηση που έκανε η ΔΕΗ? Πραγματικά, αυτή η τιμή για το σταθερό τιμολόγιο είναι τιμή, δεν ξέρω, επανάσταση. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε. Όχι. Δεν είναι, τίποτα δεν είναι. Από το 28, στο 17. Το 28, το είχαν υπολογίσει και βγήκε ο υποφαινόμενος και είπε ότι η τιμή στην κιλοβατόρα δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 0,20 λεπτά η κιλοβατόρα. Και αυτόματα θα μου πείτε, επειδή το είπε ο Λεχουρίτης ή το ΙΝΚΑ, κάτι έγινε. Νομίζω ότι δεν το περνάνε αμεληταίο, γιατί έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα να λέω και να μιλάω για εσκροκέρδια και κερδοσκοπία. Mm-hmm. Αυτή ήταν η τάση. Και είχα υπολογίσει πόσο θα κοστίσει εάν πήγαινε στα 0,28 η κιλοβατόρα. Παράλληλα, τι άλλο βλέπουμε? Η κιλοβατόρα πριν 2 χρόνια στη ΔΕΗ είχε 0,1074. Πήγε 0,16 και μισό το προηγούμενο χρόνο, το 23 που μιλάμε. Και τώρα θα πάει στο 0,16 και μισό για αυτούς που θα έχουν online πληρωμή και 3,5 ευρώ το πάγιο, και παράλληλα για αυτούς που θα είναι ελεύθεροι θα έχει 0,179 η κιλοβατόρα και 5 ευρώ το πάγιο το μήνα. Το πάγιο, μπορείτε να κάνετε μία έρευνα εσείς ως δημοσιογράφος και να πείτε στον κόσμο γιατί αυξήθηκε από 1,5 ευρώ το μήνα στα 5 ευρώ. Τι δηλώνει το πάγιο, είτε 3,5 είτε 5 είτε δεν ξέρω τι. Γιατί πληρώνω? Δεν πληρώνω πανάκριβη την κιλοβατόρα? Πρέπει να πληρώσω και τα βατζιλίκια από πάνω? Για ποιο λόγο το πάγιο αυξήθηκε? Παράλληλα, τι άλλο δεν ξεχνάμε? Όταν θα έρθει ο πρώτος λογαριασμός το μήνα Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτι, Απρίλη, το τετράμινο ή το δίμηνο, θα αυξηθούν. ΕΤΜΕΑΡ, δεν μιλάει κανένας. ΔΕΔΙΕ, δεν μιλάει κανένας. ΑΔΜΙΕ, δεν μιλάει κανένας. ΙΚΟ, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Όλα αυτά θα αυξηθούν. Και με παίρνει ένας άνθρωπος εχθές τηλέφωνο και μου λέει: κύριε Πρόεδρε, να σας κάνω μία ερώτηση. Κάντε 2, λέω, ερωτήσεις. Εγώ φτιάχνω ένα σπίτι και πήρα και έβαλα εργοταξιακό ρεύμα. Και μου ήρθε χρέωση υπέρ ΕΡΤ. Για ποιο λόγο? Το εργοταξιακό ρεύμα θα έχει και τηλεόραση και πρέπει να πληρώσω για την ΕΡΤ? Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά?
Τώρα αυτό με την ΕΡΤ δεν έχει λυθεί εδώ και δεκαετίες, κύριε. Μπράβο, αλλά συνεχίζοντας θα σας πω το εξής. Πρώτον, ότι εμείς την επόμενη εβδομάδα, Κυριακή, κοντή γιορτή, θα βγάλουμε ένα δελτίο τύπου στην κατεύθυνση και στο πρώτος που τα ακούτε, επειδή έχουμε μία γνωριμία αρκετών ετών. Μας τιμά η φιλία σας όλους. Ναι, όντως, όντως. Παρακαλώ. Λοιπόν, θα εξαγγείλουμε δημιουργία παρόχου ενέργειας. Α. Δηλαδή το ΙΝΚΑ θα αναλάβει την πρωτοβουλία να δημιουργήσει μία εταιρεία, όπως είναι οι υπόλοιπες 12 εταιρείες πάροχοι ενέργειας που αγοράζουν και πουλάνε. Δηλαδή γίνονται, τι γίνονται, οι ενδιάμεσοι. Αγοράζουν από τη ΔΕΗ ή από την ελεύθερη αγορά ενέργεια και την πουλάνε. Δεν χρειάζεται να πω ονόματα, είναι 12 εταιρείες αυτές. 5 είναι παραγωγή ενέργειας. Οι υπόλοιπες είναι μεταπολιτές. Το ίδιο λοιπόν σκεφτόμαστε να κάνουμε και εμείς ως ΙΝΚΑ. Για να δούμε, εάν βγούμε κατά αυτόν τον τρόπο, τι θα κάνουν οι πάροχοι. Εμείς χτυπάμε τον καμπανάκι και λέμε ότι η δύναμη της αγοράς είναι ο καταναλωτής. Ναι. Δεν είναι ούτε το εμπόριο, ούτε οι επιχειρήσεις. Αν λοιπόν συγκεντρωθούμε, συγκροτηθούμε, μπορούμε να φέρουμε πολλές αλλαγές. Γιατί δεν πάει άλλο η ακρίβεια, δεν πάει άλλο η κοροϊδία. Και γιατί δεν πάει άλλο η κοροϊδία. Γιατί μας λέει ο κύριος Κυλακάκης, που υπέγραψε το νόμο για το πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Τι μας λέει? Ότι μέχρι 31 Δωδεκάτου του 23 πρέπει να επιλέξετε ποιο χρώμα τιμολόγιο θα πάτε. Μάλιστα. Τι άλλο βγήκε και είπε μετά? Και αναιρεί τον εαυτό του. Μην επιλέξετε, λέει, χρώμα πριν την 1η του 2024. Τελικά τι ισχύει? Ισχύει η υπουργική απόφαση που λέει αυτό που σας είπα μέχρι 31 Δωδεκάτου ή από 1η 2024? Τώρα, λύστε μου, είναι το ερώτημά σας, νομίζω το έχουν εκφράσει, το έχουν σκεφτεί πολλοί πολίτες. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ακόμα και η εταιρεία αυτή η οποία θα δημιουργήσετε παροχής ενέργειας, παρόχου ενέργειας. Παρόχου ενέργειας. Ναι, δεν θα έχει, θα μπει αναγκαστικά σε αυτά τα χρωματιστά τιμολόγια. Έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Αλλά απλά τι θα γίνει? Εσείς για το σταθερό τιμολόγιο θα προσπαθήσετε να έχετε χαμηλότερη τιμή κιλοβατόρας? Θα προσπαθήσουμε να είναι ένα εύλογο κέρδος για να βγάζει τα έξοδά της από την τιμή χοντρική στην μεγαβατόρα, να έχεις ένα κέρδος 30%. Ναι. 50%. Μέχρι εκεί. Δεν μπορεί να έχεις 100 και 200 και 300% κερδοφορία. Δεν γίνεται. Αυτό έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση. Δηλαδή τι, να μαζέψει όλους τους παρόχους, καθίστε κάτω, τι αγοράζεις, αλφα τιμή, αλφα συν έως 30%, έως 50% μαζί με τα γενικά έξοδα και τελειώσαμε εκεί. Ελεύθερη οικονομία θέλουμε, όχι ασίδωτη οικονομία, κύριε Παπαδάκη. Και οι εταιρείες ενέργειας απέδειξαν ότι θέλουν ασίδωτη οικονομία για να κερδοσκοπούν εις βάρος των πολιτών. Δεν το είπα εγώ. Το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πριν 2 χρόνια. Ότι θα φορολογήσω το 90% των κερδών. Έτσι δεν είχε πει? Τώρα να σας πω κάτι, κύριε Λεχουρίτη. Δεν είναι τυχαίο τελικά ότι οι Έλληνες εξακολουθούν να προτιμούν και έχουν παραμείνει στο σύνολό τους στη ΔΕΗ. Αυτό κάτι λέει. Ναι. Σήμερα με πήρε μία κοπέλα τηλέφωνο, λες και ήταν η μέρα να μου πουλήσει το ρεύμα στη ΔΕΗ. Της ΔΕΗ, από τη ΔΕΗ ήταν. Και με πήρε λοιπόν το κοριτσάκι να μου πει τι είναι το μπλε, τι είναι το πράσινο, τι είναι το πορτοκαλί και τι είναι και το κίτρινο. Έπεσε σε περίπτωση. Έπεσε σε περίπτωση και την άφησα να λέει και να μου εξηγεί τι ακριβώς γίνεται. Λέω, πόσο πουλάτε το μπλε? Μου λέει 0,165 και 0,179. Μάλιστα. Πόσο πουλάτε το πράσινο σταθερό? 0,163.
Πόσο πουλάτε το κίτρινο? 0,1555, κάτι τέτοιο, 0,155. Μα τις λέω, κοπέλα μου, η διαφορά μεταξύ των τεσσάρων χρωμάτων είναι πάρα πολύ μικρή. Γιατί να επιλέξω το ρίσκο του χρηματιστηρίου ενέργειας και όχι μια σταθερή τιμή τουλάχιστον για ένα χρόνο και να έχω το κεφάλι μου ήσυχο? Και τι σας απάντησε, κύριε Λεχουρίδη, τι να σας απαντήσει κιόλας η κοπέλα στο τηλεφωνικό κέντρο? Εντάξει. Η κοπέλα την έβαλα να πάρει τηλέφωνο για να προσελκύσει πελάτες. Όμως έκατσε η περίπτωση που συζητήσαμε και της έλεγα κάποια πράγματα και μου λέει ένας φίλος που είμαστε μαζί, τι κάθεσαι και ακούς? Λέω, κάθομαι και ακούω γιατί ήθελα να ακούσω. Επειδή όλες οι εταιρείες οι υπόλοιπες όταν παίρνουν τηλέφωνο και τους ρωτάς τι τιμή θα μου δώσει σταθερό, μπλε δηλαδή, ξέρετε το κίτρινο, ξέρετε το πράσινο, ξέρετε το πορτοκαλί, μα θέλω το μπλε, σταθερή τιμή. Ναι, εγώ σας λέω για το κίτρινο. Δεν πάνε να δώσουν σταθερή τιμή. Εγώ πιστεύω ότι η ΔΕΗ θα ρίξει κι άλλο το τιμολόγιο. Θα πέσουν κι άλλο οι τιμές, γιατί είναι ο μεγάλος παίκτης της αγοράς ενέργειας. Ναι. Έχει το 60%. Τη συμφέρει λοιπόν να τραβήξει κόσμο, πελάτες περισσότερους, γιατί να έχει καλύτερο παιχνίδι. Παράλληλα δεν λέγεται ΔΕΗ, έπρεπε να λέγεται ιδιωτική επιχείρηση ρεύματος, ηλεκτρισμού. Brand name, ναι, αλλά brand name. Από την άλλη πλευρά δεν είναι δημόσια. Θέλω να πάμε λίγο στα σούπερ μάρκετ, κύριε Λεχουρίδη, γιατί εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, όπως επίσης γενικότερα το μεγάλο πρόβλημα είναι στα είδη πρώτης ανάγκης για κάθε νοικοκυριό. Ακούμε και προσπαθούν πραγματικά, κάνουν φιλότιμες προσπάθειες να μας πείσουν ότι το φετινό τραπέζι των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θα είναι φθηνότερο σε σχέση με πέρυσι. Αλλά αυτό δυστυχώς δεν το βλέπουμε. Δεν ξέρω τώρα εάν το καλάθι των Χριστουγέννων ή το καλάθι του Άη Βασίλη για τα δώρα κάτω από το δέντρο. Καταρχάς, κύριε Παπαδάκη, τα καλάθια και το καλάθι των Χριστουγέννων κακώς το έφερε ο κύριος Κρέκας. Τον εκτιμώ, το σέβομαι, αλλά δεν χρειαζόταν. Γιατί πρέπει να γίνει πόλεμος και να συνεχιστεί ο πόλεμος μεταξύ μεγάλων αλυσίδων και μικρομεσαίας επιχείρησης, του φούρνου της γειτονιάς, του κρεοπόλη της γειτονιάς? Γιατί πρέπει να οδηγούνται όλοι οι πολίτες στα μεγάλα σούπερ μάρκετ? Είναι μια μεγάλη απορία. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι το καλάθι του νοικοκυριού δεν εφαρμόζεται στο σύνολο της αγοράς, εφαρμόζεται σε πολυκαταστήματα, σούπερ μάρκετ, πάνω από 90 εκατομμύρια τζίρο το χρόνο. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Γιατί πρέπει να βάλεις λοιπόν μέσα το αρνί, να βάλεις το κατσίκι, να βάλεις το μοσχάρι, να βάλεις... Εντάξει, το χοιρινό υπήρχε στο καλάθι του νοικοκυριού. Αλλά γιατί πρέπει να βάλεις και τις σοκολάτες, να βάλεις και τα τσουρέκια, να βάλεις και εκτός από τους κουραμπιέδες και τα μελομακάρνωρα. Δεν έβαλαν, γιατί οι κουραμπιέδες είχαν πολύ σκόνη και φοβήθηκαν. Μη φύγει. Είναι μαρτυριάριδες. Για εμάς που κάνουμε δίαιτα είναι μαρτυριάριδες τα κουραμπιέδες. Άρα θεωρώ ότι ήταν λάθος επιλογή να συνεχιστεί η ίδια περσινή πολιτική του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, γιατί σε τούτη τη ζωή δικαίωμα έχουν όλοι. Τι θα έπρεπε να κάνει. Ναι. Θα έπρεπε να κοστολογήσει πόσο ξεκινάει το αρνάκι από τη στάνη, από τον στάβλο, από τον βοσκό. Σε μια πάλι συνέντευξη ρώτησα κάποιον βοσκό πόσο θα πουλήσεις. Είπε για τα έξοδα, αυξήθηκαν το ένα, το άλλο, όλα. Ωραία. Πόσο θα πουλήσεις, λέω, κρέας? Όχι ζωοβάρος, κρέας. Λέει 7,5-8. Αν πουλήσεις 7,5-8 εσύ, θα ξεπεράσεις τα 13 ευρώ. Ναι, λέει, έχετε δίκιο. Λοιπόν, πώς θα πάμε χαμηλότερα τα περσινά επίπεδα που είπε ο Πρωθυπουργός ότι εφέτος το τραπέζι θα είναι φτηνότερο από ό,τι ήταν πέρσι? Πώς θα βγει αυτός ο αλγόριθμος και θα πέσουν οι τιμές με το ξαφνικό? Και να σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα.
Έφτασε το λάδι μιας επώνυμης εταιρείας που έφαγε και πρόστιμο 15,65. Και κάνει έκπτωση τώρα 13 και κάτι. Δηλαδή 3,20 έκπτωση το ένα το έξτρα παρθένο και 3 ευρώ το άλλο. Ανέβασαν λοιπόν τις τιμές στα ύψη και μετά λέει κάνουμε και προσφορές, κάνουμε και έκπτωση. Αυτή είναι η... το χτύπημα της ακρίβειας. Εντάξει. Αυτό που τώρα εδώ το πρόβλημα το έχει η πολιτεία τώρα, κύριε Λεχουρίτη. Μα το έχει η πολιτεία. Εδώ το έχει η πολιτεία το πρόβλημα. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή δεν προστατεύεται ο καταναλωτής. Μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας και δεν υπάρχει άνθρωπος για να μας προστατεύσει. Μα γι' αυτό συζητάμε και τα λέμε όλα, κύριε Παπαδάκη, γιατί η κοροϊδία έχει κοντά ποδάρια και επειδή έχω μάθει στη ζωή μου να λέω πάντα την αλήθεια για να έχω τη συνείδησή μου ήσυχη, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κάποιον ή να κατηγορήσω κάποια εταιρεία, αλλά υπάρχουν αυτά παραδείγματα. Τα παραδείγματα που δείχνουν τα φυλάδια. Και δεν χρειάζεται να πω ποιο σούπερ μάρκετ έκανε αυτή την προσφορά, γιατί την προσφορά δεν την κάνουν τα σούπερ μάρκετ, την κάνουν οι εταιρείες. Κάνουν προωθητικές ενέργειες. Αυτές λοιπόν οι προωθητικές ενέργειες έφεραν τη διαφορά τιμής των 3 ευρώ, αλλά ρε κύριε, μέχρι εχτές με δούλευες και μου έλεγες «Α, έχουμε έλλειψη λαδιού και ανεβαίνει η τιμή, έχουμε εκείνο και πρέπει να πουλήσουμε ακριβότερα». Εδώ είναι το φυλάδι. Εδώ είναι το φυλάδι, εδώ είναι η τιμή. Ναι. Άρα λοιπόν μιλάω με συγκεκριμένα παραδείγματα που λέει 15 και 40 για την ακρίβεια, δεν βλέπω κιόλας, το ένα και το πουλάνε τελική τιμή 12 και 40 και το άλλο 15 και 65 και το πουλάνε 12 και 45. Έτσι λοιπόν συμβαίνει και με τα απορρυπαντικά. Έτσι συμβαίνει και με τα... σαμπουάν, πολλά προϊόντα, κύριε Λεχουρίτη, λοιπόν, πάρα αυτό πολλά. Το παιχνίδι πηγαίνουμε, παίζεται... όλοι, πηγαίνουμε όλοι στα σούπερ μάρκετ και, ακριβώς, επειδή πηγαίνουμε, και, τι γίνεται. Και επειδή πηγαίνουμε σχεδόν καθημερινά, βλέπουμε τι γίνεται. Βλέπουμε και τι όχι, γίνεται. Και όχι μόνο, δεν ακριβαίνουν αυτά. Ακριβαίνουν οι μπαταρίες, ακριβαίνουν τα ηλεκτρικά, ακριβαίνουν τα ηλεκτρονικά, ακριβαίνουν τα οικοδομικά, ακριβαίνει ο αέρα, σας είπα τα τυχερά παιχνίδια. Mm-hmm. Ακριβαίνει ο αέρας, ακριβαίνει η βενζίνα, ακριβαίνουν τα ψάρια. Δεν έχει μείνει κάτι σταθερό. Δεν έχει μείνει κάτι σταθερό για να πούμε ότι μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Και γιατί? Διότι υπάρχει η ανοχή της εσωκέρδειας και αυτά που λένε κατά καιρούς ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενο φαινόμενο και όχι ελληνικό, αυτά είναι, ξέρετε, για παιδάκια που τους μοιράζουν καθρεφτάκια. Για τον πολίτη ο οποίος βγαίνει στην αγορά, τι αγοράζει και ελέγχει το τι ακριβώς συμβαίνει, δεν ισχύουν αυτά που λένε. Έλεγχη θα σας πω, από 29 Μαΐου και θα το λέω συνέχεια, μέχρι που επιτέλους να αποφασίσει η Δημαία να ανταποκριθεί. 29 Μαΐου το τελευταίο, η επιστολή που έχουμε κάνει, η πρώτη επιστολή και μετά έχουν ακολουθήσει άλλες τρεις επιστολές, το τι ακριβώς συμβαίνει με τους φούρνους και την κατεψυγμένη ζύμη. Απάντηση δεν έχουμε πάρει. Έχουν περάσει δηλαδή 6 μήνες, πάμε για τον 7ο, και απάντηση από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΗΜΕΑ, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, δεν έχουμε πάρει. Πώς λοιπόν γίνονται οι έλεγχοι? Εδώ δεν απαντούν σε σοβαρή καταγγελία που κάνει το Ινστιτούτο Καταναλωτών. Θα μας πείσουν ότι λένε αλήθεια, ότι κάνουν ελέγχους? Κύριε Λεχουρίτη, θέλω να σας ευχαριστήσω και για την απόψινή σας παρουσία. Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη, και πάλι πολύχρονος. Ευχαριστώ πολύ. Και για να τα βγάλουμε πέρα, απλά δεν πρόκειται να τα βγάλουμε πέρα. Δίνουμε μάχες, σαφέστατα δίνουμε μάχες και θα συνεχίσουμε να δίνουμε μάχες. Έχουμε τη δύναμη και το κουράγιο, αλλά κάποτε πρέπει να ακούει και η πολιτεία. Πρέπει να ακούει το σφιγμό της κοινωνίας, γιατί τι έδειξε η έρευνα? Έδειξε ότι πρώτο θέμα στην ατζέντα της καθημερινότητας είναι η ακρίβεια. Και γιατί το έδειξε? Διότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα ο κόσμος με αυτά τα οποία πληρώνει κάθε μέρα. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ, κύριε Λεχουρίτη. Yeah.
Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε να συζητήσουμε λίγο έτσι, λίγο πιο ενδότερα, να μπούμε λίγο στα ενδότερα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.